Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας για μια ακόμα εβδομάδα μαζί σας με ένα θέμα επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε με κάτι που λέει ο λαός μας, ένα νεοελληνικό έξυπνο σύνθημα που το έχετε δει γραμμένο στους στίχους και το έχετε ακούσει και σε συγκεντρώσεις. Μην περιμένετε να χιονίσει για να δείτε ασπριμέρα. Αυτό είναι το σύνθημα. Και παραπονημένοι δεν μπορούμε να είμαστε, αφού χιόνισε στην Αττική και παραχιόνισε μάλιστα και άσπρες μέρες είδαμε. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με την παιδεία. Και άραγε θα πρέπει μόνο όταν βρισκόμαστε σε παραμονές κινητοποιήσεων στον χώρο της παιδείας να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις από ραδιόφωνο, τηλεόραση και να καταλαμβάνουν τα θέματα αυτά που αφορούν την παιδεία σελίδες εφημερίδων, μόνο αυτές τις μέρες. Σίγουρα θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μας ότι όχι. Σε όλες τις μέρες του χρόνου, όταν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις έτσι ώστε να ανταλλάσσονται οι προβληματισμοί, να καταθέτονται οι απόψεις και εσείς να είσαστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο που όλοι μπορεί να τον έχουμε επικαλεστεί, αλλά ίσως δεν έχουμε βάλει το χέρι μας για να βοηθήσουμε να δει επιτέλους άσπρες μέρες. Σήμερα καλεσμένοι εδώ στο στούντιο, αρκετά διαβασμένοι οι κύριοι που έχουν έρθει, λόγω ιδιότητας αν θέλετε και λόγω επαγγέλματος, για να συζητήσουμε για την παιδεία. Όχι την κατάσταση της παιδείας γενικότερα μόνο, όχι για κάποιες κινητοποιήσεις οι οποίες θα πρόκειται να γίνουν τις ερχόμενες ημέρες, συγκεκριμένα την μεθεπόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, αλλά και για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονιών, καθηγητών, για τις σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας με όλους αυτούς, τι κάνουν όλοι μαζί για την καλυτέρευση της παιδείας. Καλεσμένοι λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο ο κύριος Χρήστος Δούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως. Κύριε Δούκα, καλώς ορίσατε. Δίπλα του ακριβώς κάθεται ο κύριος Φάνης Τουλούπης, που είναι πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Δύο από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες της χώρας, τις οποίες εκπροσωπείτε σήμερα. Επάξια, πιστεύω, μετά το τέλος αυτής της εκπομπής. Γιατί είναι γεγονός ότι πολλά ακούτε κι εσείς μετά από τηλεοπτικές εμφανίσεις, έτσι δεν είναι? Μαζί με εσάς όμως είναι ο κύριος Ηλίας Καρούσος, που είναι Γενικός Γραμματέας της Ενότητας της Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδος. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Και δίπλα σας ακριβώς ένας γνώριμός σας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Αττικής και μέλος της ΑΧΣΜΕ, που είσαστε κι εσείς γραμματέας, ο κύριος Νίκος Αναγνωστάτος. Παράληψη αν δεν υπήρχαν και μαθητές εδώ στο στούντιο για να εκπροσωπήσουν τις εκατοντάδες χιλιάδων συμμαθητών τους σε όλη τη χώρα. Και με τη σειρά που τους βλέπω εγώ είναι ο κύριος Γιάννης Δούζης, το κύριος κυριολεκτό. Βρισκόσαστε λίγο πριν από τα 18 που όλοι θα σας χτυπήσουν στην πλάτη για να σας ζητήσουν την ψήφο. Και τότε θα σας αποκαλέσουν κυρίους. Γιατί όχι και τώρα. Λίγο πριν αποκτήσετε το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Ο κύριος Γιάννης Δούζης λοιπόν από το Κλασικό Λύκειο Αναβρήτων. Καλώς ορίσατε. Δίπλα σας ακριβώς ο κύριος Στέφανος Μυτιλινέος, που είναι μέλος της Επιτροπής Καταλήψεων Αττικής παρελθόντος έτους, αφού δεν είχαμε καταλήψεις μέσα στο 1992. Κάτι λίγα πράγματα. Σπάθησαμε, αλλά δεν ήμασταν τυχεροί. Θεωρείται τίτλος αυτός. Όχι, αλλά ελείψη άλλου τίτλου, άλλος του παρελθόντος έτους. Και απέναντί σας ένας άλλος συμμαχτής σας, θα σας δώσει ευκαιρία να απαντήσετε. Δεν το ξεπεράσετε έτσι. Δεν το ξεπεράσουμε έτσι, αν θέλετε να απαντήσετε. Ομονή έχουμε περιόριστη. Απέναντί σας ακριβώς ένας ακόμα νέος, νεαρός κύριος από το Κλαδικό Λύκειο Κορυδαλλού. Ο κύριος Πολυκλαδικό Λύκειο, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Πολυκλαδικό λοιπόν Λύκειο Κορυδαλλού, ο κύριος Παντελής Πασπαλάς. Είχα τράκ επειδή απευθύνομαι σε νέους ανθρώπους. Με τους μεγαλύτερους θα πάω καλά, με τους νέους δεν θα πάω καλά. Όπως και η ελληνική κοινωνία πιστεύω ότι να πηγαίνει και τόσο καλά. Εγώ θεωρώ αρκετά επίκαιρη αυτή την συζήτηση, όχι μόνο λόγω των κινητοποιήσεων, κύριε Δούκα, αλλά γιατί θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τέτοιες συζητήσεις. Τέτοιες συζητήσεις που βοηθάνε εσάς, τους μαθητές και τους γονείς. Συμφωνείτε?